Λοιπόν, θα σου πω μια σύντομη ιστορία από το ταξί. Είναι αρκετά χρόνια πριν. Είχε μπει ένας τύπος στο ταξί μου. Τέλος πάντων, θέλω να τον χαρακτηρίσω. Δεν θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, τον είχα πάρει πνευμόνια, θυμάμαι. Μου λέει παρακαμπνήσω, κάμψε του λέω. Κάμψε το τσιγάρο του. Μου λέει ρε φίλε, ξέρετε τι γίνεται. Τι γίνεται του λέω. Σε λίγο καιρό, η μόνη που θα παίρνει ταξί μου λέει, θα είναι οι άρρωστοι, οι τεμπέληδες μου λέει και οι καπνιστές. Κανείς άλλο θα παίρνει ταξί. Λες του λέω. Ναι μου λέει. Παλιά την έκανε εγώ αυτή τη δουλειά. Ναι σοβαρά του λέω. Ναι μου λέει. Δικός ταξί του λέω. Όχι μόνο ο οδηγός μου ρε. Και μάλιστα βλέπουμε κάποιον στον δρόμο και που να κάνουμε το χέρι έτσι. Γι' αυτό μας λένε και κουδουνίστες. Αυτό σημαίνει δηλαδή το που πας και τα λοιπά. Εντάξει, παλιά έχει δουλειά τώρα. Πια τι δουλειά να έχει. Όλο και κάτι γίνεται. Ναι, μου λέει. Ναι, του λέω, βγαίνει πάνω από το μαροκάμα του. Μπα, μου λέει, σε λίγο γύρω θα έχετε καθόλου δουλειά. Τι να πω, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Εσύ που δεν είσαι αυτή δουλειά, μπράξε καλύτερα. Να σου πω όμως εγώ κάτι. Τον πήγα και κοντά στα δικαστήρια. Να σου πω κάτι. Πες μου, λέει. Κοίταξε να δει κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που κάτι δεν τους δίνει σημασία. Δεν έχουν φίλους. Δεν έχουν μια αγκόμενα, μια γυναίκα, ξέρω εγώ. Και έχουν μετασυγχωρήσει, δηλαδή, αυτό που θα πω. Έχουν σκατά στην ψυχή του. Και δεν ξέρω τι να κάνουν. Και βγάλουν το κόμπλεξ του σε κάποιον άνθρωπο. Ή προσπαθούν να το φοβήσουν, ή προσπαθούν να τον απογοητεύσουν για κάτι. Τι να σου πω κάτι. Του λέω. Δεν θυμάμαι με τι άτομα. Είναι πραγματικά λέω αξιολύπητη. Με κοίταξε με ένα βλέμμα θα αντιφόρο. Αναγνώρισε τον εαυτό του. Με πλήρωσε, κατέβαινε το ταξί και ξεκουμπίστηκε. Ένα δεύτερο. Αυτό έγινε αρκετά χρόνια πριν. Αυτό έγινε το 2002. Είμαστε στην Κηφισιά. Πήρα ένα τύπο. Εντάξει, δεν ξέρω και καλά του δρόμου. Νέο ταξιτζή κιόλα. Και μου λέει: μπορεί να πας εκεί προς την Αγίου Μελετίου. Ναι, εντάξει, του λέω. Το μπήκα από το Περιστέρι. Τότε, για όσους με βέβαια Αθήνα, γινόταν ακόμα τα Ολυμπιακά έργα. Και η Αθήνα ήταν άστα να πάνε, φλακαρισμένη. Έχω να σου πω ιστορίες και αυτό. Θυμάμαι, μάλιστα, μόλις είχα πρωτογίνει ταξιτζής, 26 Νοεμβρίου 2001, που είχε έρθει ο Πούτιν. Το 2002, μόλις γίνει. Από τα πρώτα χρόνια που είχε γίνει πρόεδρος στη Ρωσία. Καλά, θα σας πω άλλη φορά. Τώρα, εγώ δούλευα κάποιος στο Περιστέρι. Έκανα τον τυπογράφο και ξέρω για τους δρόμους. Έκανα κάτι κόλλο εκεί. Α, μου λέει, ξέρετε καλά τους δρόμους. Άξιο ότι μπορώ να κάνω. Στρίβω λοιπόν από εκεί να το πω πιο γρήγορα. Έλα όμως που ο δρόμος ήταν κλειστός. Γιατί και στο Περιστέρι που τον πήγα, φτιάχναν το γήπεδο της Πυρμαχίας. Του λέω, ρε φίλε, με συγχωρείς. Έκανα λάθος, του λέω. Θα σου χρεώσω λιγότερα. Αναγνωρίζω το λάθος μου. Και τι γυρνάει και μου λέει. Συγγνώμη, μου λέει. Το γύρο της Αθήνας μου κάνετε. Προσπαθάξα την ψυχραιμία μου. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Τι σου είπα μόλις τώρα, του λέω. Σου ζητάω συγγνώμη. Σου είπα θα σου χρεώσω λιγότερα. Και όλα εντάξει. Εσύ τώρα γιατί πετάς τη μαλακία. Κοίταξε να σου το λέω. Μέχρι να φτάσουμε, μην ξαναπετάξει τίποτα. Δεν φύγει για το καλό σου. Το μόνο που θα μου πεις είναι πω ακριβώς θέλω να σε αφήσω. Και εσύ αυτό που σου είπα στην αρχή, θα σου χωρίσω λιγότερα. Εντάξει, του λέω. Τους κατάλαβε. Είχα πάρει ένα άγριο ύφος. Ότι δεν αστευόμουν. Το βούλωσε λοιπόν. Α, εντάξει, μου λέει, να εδώ αφήστε με. Γεια σας, μου λέει. Καλή Σαρακοστή και τα λοιπά. Ναι, ναι, γεια σου του λέω. Καλή Ανάσταση, ευτυχισμένος χρόνος. Να σε καλά, του λέω. Τι να πεις, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Με μερικά άτομα να πεις εντάξει, αναγνωρίζω το λάθος μου. Και το έχω κάνει και άλλες φορές. Άλλοι λένε εντάξει, ρε φίλε, δεν τρέχει τίποτα. Η συντριπτική πλειοψηφία. Από τη στιγμή που σου λέει, θα σε χρεώσω λιγότερα. Τι την πετάς αυτή τη μάλα. Συγγνώμη. Λοιπόν. Άγιο Στριούλη από ταξί, θα σου πω, έχω κι άλλο να σα πω. Γεια σα, παρόν.